ομολογώ ότι και εγώ δεν θα ήθελα να ρωτήσω κανέναν για να μην πω θα τα φτιάξω. Διότι όταν το κάνετε εσείς, πάλι δεν ρωτάτε κανέναν. Όμως η κοινωνία μας θέλει και σήμερα καταρχήν, αν όλα πάνε καλά, θα αποκατασταθεί μια αδικία. Έγινε ένας νόμος το 2008 που προέβλεπε το Σύμφωνο Συμβίωσης, που είναι ένας καινούριος θεσμός για την ελληνική κοινωνία. Ένας γάμος πολύ light, θα λέγαμε, για να καταλάβουμε, που ρύθμιζε αυτός που ισχύει σήμερα κυρίως κληρονομικά θέματα. Ήταν δηλαδή λίγο ένα άδειο που κάνεις. Όμως είχε μία πρόβλεψη, αναφερόταν όχι μόνο σε ενήλικες ανθρώπους, αλλά και ετερόφιλους. Ήταν μία λέξη που διαχωρίζει τους πολίτες σε δύο κατηγορίες, αδιανόητη για τον νομικό μας πολιτισμό, αλλά μπήκε. Το δικαστήριο το Ευρωπαϊκό, όπου προσέφυγα εγώ και άλλοι 7, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι παραβιάζονται αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, περισσότητας και οικογένειας, και ζήτησε από την ελληνική πολιτεία να το αποκαταστήσει. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολύ πληρέστερη ατζέντα σεβασμού προς την κατηγορία αυτή των ανθρώπων, όπως είναι οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι ομοσεξουαλικοί, οι τρανς, οι ίντερσεξ κλπ. Και έτσι έχουμε μια νυχτίσινη, αν θέλετε, πρωτοβουλία, η οποία όμως για την ελληνική κοινωνία είναι ένα μεγάλο βήμα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί γίνεται ένα πρώτο βήμα. Τι θα θέλατε θα δηλαδή. Είμαστε ικανοποιημένοι, ναι. Θα είμαστε ικανοποιημένοι, σύμφωνα με την ατζέντα της κυβέρνησης που έχουμε σήμερα, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ, όχι των Αγγλίων, των Ελλήνων, εάν προχωρούσαν στον πολιτικό γάμο, στην παιδοθεσία, στην αναγνώριση ταυτότητας φύλου και στην κατάργηση διαφορών διακρίσεων. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι απλώς αποκαθίσταται η ισότητα στο σύμφωνο συμβίωσης με κάποιες διατάξεις που αφήνονται για το μέλλον κακό για μένα, δηλαδή η ρύθμιση του ασφαλιστικού και του εργασιακού, που θα πρέπει να γίνει προεδρικό διάταγμα και απόφαση Υπουργού, δεν ρυθμίζονται τα θέματα των παιδιών, των ανθρώπων που έχουν ήδη παιδιά από πριν. Ακούω ότι η κυβέρνηση θα ήθελε και λέει, άκουσα και στη συζήτηση χθες, ότι αυτά θα μπουν σε μια άλλη φάση κλπ. Καταλαβαίνετε, από το 50 δεν έχουν υπάρξει αυτές οι φάσεις, διότι όπως και ακόμα και σήμερα ο κόσμος το λέει, με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Θα ασχολούμαστε και με αυτά, γιατί είναι η καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τα αισθήματά τους, η αξιοπρέπειά τους και η ελευθερία όλων μας. Ακούστε, νομίζω ότι δύο είναι τα θέματα που εντυπωσιάζουν. Το ένα είναι αυτό που θα γίνει σήμερα, ούτως ή άλλως, δηλαδή ότι η σχέση δύο ανθρώπων του ίδιου φύλου θεωρούνται στην Ευρώπη οικογένεια. Αυτό για μια χώρα φοβική, να μην πω άλλα πράγματα, μια χώρα που δεν είναι ανεκτική στο πολύ διαφορετικό, είναι μια επανάσταση. Όταν μάλιστα ούτε η εκπαίδευση περιλαμβάνεται τέτοιου εξημέρωση, ούτε ο τρόπος που μιλάνε τα κόμματα, οι θεσμοί, τα μίντια, έτσι. Ζούμε σε μια χώρα που ακόμα δεν έχει συνηθίσει. Το άλλο το θέμα της υιοθεσίας, παιδοθεσίας το λέμε εμείς γιατί δεν ξεχνάμε τα κοριτσάκια, είναι μια ξεχωριστή συζήτηση, είναι ένα ξεχωριστό νομικό κείμενο, λέγεται κώδικας ηθαγένειας, υιοθεσία, το οποίο είναι πολύ δύσκολος αυτός ο κώδικας για όποιον θέλει να υιοθετήσει, άρα και εμάς. Αλλά αν θέλετε, θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που είπατε εσείς, ότι ακόμα υπάρχει και επιστημονική, αν θέλετε, ασάφεια. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Οι έρευνες που έχουν γίνει σε πολύ μεγάλους αριθμούς ανθρώπων, πολλά χρόνια, δείχνουν, από οργανώσεις γιατρών, ψυχιάτρων κλπ, πανεπιστημίων, στον κόσμο που γίνονται τέτοιες υιοθεσίες πολλά χρόνια, ότι δεν υπάρχει κάποιος είδους επηρεασμός του προσανατολισμού των παιδιών, επειδή ο ένας γονιός είναι έτσι αλλιώς. Τώρα, άλλο θέμα η καταλληλότητα και άλλο θέμα τις δυσκολίες που έχει ένα παιδί όταν είναι παιδί χωρισμένων γονιών, ξένων, ξέρω εγώ, όταν έχει φοράει γυαλιά κλπ. Αυτά είναι το αν θα είναι δύσκολο για τα παιδιά. Αλλά το να πω εγώ για έναν άνθρωπο ότι είναι ικανός ή δεν είναι ικανός να υιοθετήσει ένα παιδί από ένα ίδρυμα, εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς, μιας επιτροπής που προβλέπει ο νόμος. Και απλά θα πρέπει και εμείς να είμαστε υποψήφοι. Προσέξτε, νομίζω μερικά θέματα δεν λύνονται με το τι νομίζω εγώ, τι νομίζεις εσύ. Είναι θέμα του τι μας λέει η επιστήμη των ανθρώπων που είναι πιο αρμόδια από εμάς. Αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Να σας ρωτήσω, εσείς από ό,τι ξέρετε, όλοι οι γονείς που μεγαλώνουν παιδιά είναι πρότυπα για τα παιδιά τους. Οι άνθρωποι που είναι στις φυλακές είναι παιδιά ενός άνδρα και μιας γυναίκας, θα σας τραβώσει. Φίξιρου είναι παιδιά ενός παπά και μιας παπαδιάς, πώς θα σας φανεί. Δηλαδή ο νόμος σήμερα τα παίρνει τα παιδιά από τους κατάλληλους γονείς.